Καλημέρα! 5η 27 Φεβρουαρίου 2020. Κάντε καφεδάκι γιατί θα το χρειαστείτε. Ζεστό. Εγώ έχει λίγη ώρα που το πίνω γιατί διάβαζα ξανά την επιστολή προτού α, κάνω το βίντεο και προετοιμαζόμουν για να τα πούμε. Λέει φίλη, κουράστηκα να κλαίω και να νομίζει ο κόσμος ότι είναι ok να εμφανίζονται στη ζωή μας και να μας την κάνουν άνω κάτω. Ε, ο αρχικός τίτλος που είχε βάλει ήταν «Πλατωνικός έρωτας που κατέληξε σε απογοήτευση», αλλά πήρα αυτή τη φράση από την επιστολή της, γιατί θεωρώ ότι είναι χαρακτηριστική. Για γκόστινγκ μιλάει στην ουσία, αλλά για γκόστινγκ μέσα από πλατωνική σχέση. Τώρα να διαβάσουμε να μάθουμε. Γεια σας κυρία Θέκλα Πετρίδου, γεια σου αγαπή θα ξεκινήσω την επιστολή με ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα βίντεο που ανεβάζετε και για το χρόνο που δίνετε να μας συμβουλεύετε. Ευχαριστώ αγάπη μου. Σας γράφω αυτή την επιστολή και κλαίω. Διότι αισθάνομαι απεγνωσμένη, παγιδευμένη και χρειάζομαι βοήθεια. Είμαι μια κοπέλα 21 ετών, ζω μόνη μου στο εξωτερικό από τα 18 λόγω σπουδών και πλέον έχω πάρει και το πτυχίο μου. Μπράβο, πήρες το πτυχίο σου. Το πρόβλημα μου είναι το εξή. Γνώρισα ένα γόρι, ο οποίο είναι μουσικό, 25 χρονών, μέσω Instagram. Δεν έχουμε βρεθεί ποτέ, διότι ζούμε σε δύο διαφορετικέ χώρε. Αυτό είναι από άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μιλάγαμε για αρκετό διάστημα, πάνω από ένα χρόνο. Μου έχει μιλήσει για τις φοβίες του, για το γεγονός ότι τον εγκατέλειψε η μητέρα του στην τρυφερή ηλικία που βρισκόταν στο δημοτικό κτλ. Μετά από 4-5 μήνες που μιλάγαμε, άρχισα να τον ερωτεύομαι και αγνοούσα τα ένστικτά μου τα οποία μου έλεγαν ότι κάτι πάει στραβά. Τον περασμένο Μάιο μου είχε πει ότι ήθελε να έρθει να με δει και ενώ είχαμε συνεννοηθεί για ημερομηνίε, δεν εμφανίστηκε ποτέ. Και είδα στο WhatsApp. Το WhatsApp, για όσου δεν γνωρίζετε, είναι ένα, ένα messenger, ένα μέσο ανταλλαγή μηνυμάτων, τηλεφωνημάτων, βιντεοκλήσεων μέσω διαδικτύου an application. Είδα στο WhatsApp την εικόνα του με την κοπέλα του, για την οποία δεν είχα ιδέα ότι υπήρχε. Δεν ήξερε δηλαδή ότι είχε κοπέλα όλο αυτό τον καιρό, μετά από τόσους μήνες που μιλούσατε και δεν σου είχε πει τα προβλήματά του, σου είχε πει τα θέματά του, σου είχε πει τα ψυχολογικά του το, και εσύ τον ερωτεύτηκες σιγά σιγά, α, ξέχασε να σου πει ότι είχε κοπέλα. Δεν έστειλα μήνυμα να ζητήσω εξηγήσει, ούτε ρώτησα γιατί και πώ, απλώ τον μπλόκαρα. Εδώ είναι το λάθο σου. Και σοβαρό μιλώ. Από την πείρα μου με του ανθρώπου. Όταν μία κοπέλα ή ένα κοπέλι την πάθει έτσι, δηλαδή ερωτευτεί πλατωνικά μέσω διαδικτύου ένα ψεύτη ή μια ψεύτρα, όταν ανακαλύψει την ψευτιά, εάν τον ξεμπροστιάσει, εάν τον ξεχέσει, με συγχωρείτε για την έκφραση, τότε αυτό το πιο πιθανόν να μην ξανασχοληθεί. Και αν τσακωθεί μαζί του όταν ανακαλύψει την κοροϊδία, τότε θα υπάρχουν πολύ λιγότερε πιθανότητε για να συνεχιστεί στην πορεία αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει δεν είπε τίποτα. Γιατί αυτό ο κύριο, αυτό ο τύπο να σου απασχολήσει τόσο πολύ από το χρόνο σου, τόσο πολύ από το συνέστημά του σου και να κανονίσετε και να βρεθείτε και να σε στήσει και να βάλει μετά φωτογραφία με τη φιλανάδα του στο WhatsApp. Που σημαίνει ότι πιθανόν να βρήκε η φιλενάδα του τι συνομιλίε και να του είπε, ξέκοψε από αυτήν και να τον υποχρέωσε να βάλει τη φωτογραφία. Που πάλι δεν φταίει η φιλενάδα του. Καλά έκανε η φιλενάδα του. Φυσικά, εγώ αν ήμουνα στη θέση τη φιλενάδα του, τον έστελνε να πάει, δεν ξέρω εγώ, από, που, από εκεί που δεν ήρθε. Και από εκεί που ήρθε, από εκεί που δεν ήρθε, τον έστελνε να πάει. Όμως από τη στιγμή που κάποιο μα παίζει κοροϊδία, κάποιο μα παίζει παιχνίδι είναι καλό για εμάς, για να μπορέσουμε εμείς να ξεκολλήσουμε από το κόλλημα, να τον ξεχαιζούμε. Εσύ δεν το ξέχεσες. Δεν του έστειλε μήνυμα να ζητήσει εξηγήσει, ούτε ρώτησε γιατί και πώς, απλώς τον μπλόκαρες. Κακός. Έπρεπε να κάνεις ενεργητική επιθετικότητα, όχι παθητική επιθετικότητα. Το να μπλοκάρεις τον άλλο είναι παθητική επιθετικότητα. Ενεργητική επιθετικότητα να του, τα, να του την πεις τα ίσια. Θα που θέλε θα του εκεί πέρα τα πάντα όλα. Δεν τρέπεσε τα μούτρα σου που τόσο καιρό μου κάνει τον καημένο και μου παίζει τον ελεύθερο και κάνω να βρεθεί και μαζί μου ενώ έχει φιλενάδα και δεν τρέπεσε που, που, προδίδεις τη φιλενάδα σου με αυτόν τον τρόπο και δεν τρέπεσε που εκμεταλλεύεσαι τις γυναίκες και δεν τρέπεσε που είσαι ε, περιπέχτη και, κορο, τι κοροϊδε, και κοροϊδεύεις τις γυναίκες και αυτά θα τον έκανα Κανονικά να τον έκανα να με μισήσει, να με, να με φοβηθεί ή να με βαρηθεί ή να του τα πρίξω και να μην με ξαναενοχλήσει. Εσύ όμως απλώς τον μπλόκαρες. Μετά από αυτό το συμβάν έπεσα σε κατάθλιψη. Βέβαια, ο θυμό που δεν εκφράζεται προ τα έξω μένει προ τα μέσα και γίνεται κατάθλιψη. Υπάρχει μια επικρατούσα θεωρία ενώ αρκετοί ψυχολόγοι και ψυχέτε την αποδέχονται αυτή τη θεωρία ότι η κατάθλιψη πολλέ φορέ είναι προϊόν αποθυμένου θυμού. Δηλαδή, όταν θυμώνουμε, θυμώνουμε, θυμώνουμε και δεν εκφράζουμε το θυμό μα και τον αφήνουμε μέσα μα το θυμό μα, μπορεί να προκαλέσει κατάθλιψη. Διότι ήμουν και είμαι ακόμα ερωτευμένη μαζί του. Αχ, κόρη μου. Αλλά επίσης αναζωπηρώθηκε η εμπειρία που είχα όταν ήμουν 17 χρονών με ένα αγόρι που βγαίναμε 10 μήνες και αποφάσισε να με αφήσει λέγοντας ότι δεν τον έκανα να ξεπεράσει την πρώην του. Άλλο γαϊδούρι κι αυτός. Δηλαδή βγαίνατε 10 μήνες και στο τέλος σε, σου είπε τελειώσαμε γιατί δεν με έχεις βοηθήσει να ξεπεράσω την πρώην μου. Τι μακάκας. Πολύ όμω. Δεν φτάνει δηλαδή που έκανε μαζί σου rebound relationship, σχέση για να ξεπεράσει την προηγούμενη σχέση, το οποίο είναι σχρό από μόνο του το γεγονός ότι αυτός στα 17 σου σε επέλεξε για να ξεπεράσει την πρώην του. Δεν φτάνει που το έκανε με αυτή την κακή προδιάθεση, την κακή διάθεση, ήρθε να σου το χτυπήσει και ότι φταίσκει κιόλας. Φταίς, φταίμε που δεν το βοηθήσαμε να ξεπεράσει την πρώην του. Τίποτε άλλο. Δηλαδή, μιλάμε για μεγάλη ασυδοσία, ε. Μεγάλη ασυδοσία οι άνδρε τη ζωή σου που εσύ την επιτρέπει. Και επειδή αυτό το τραυματικό γεγονό που είχε πάθει στην ηλικία των 17 ετών, επειδή προφανώ δεν έκανε ψυχοθεραπεία για να το ξεπεράσει, δεν το έβγαλε από μέσα σου, δεν έκανε θεραπεία τραύματο, έμεινε εκεί πέρα και αυτό ε, τώρα που συνέβηκε για δεύτερη φορά και επειδή δεν το ξεπέρασε αυτό τη πρώτη φορά, ίσω και γι' αυτό συνέβηκε για τη δεύτερη. Όταν έχουμε ένα τραυματικό χωρισμό, πρέπει οπωσδήποτε να το δουλεύουμε ψυχοθεραπευτικά. Ούτω ώστε να παίρνουμε το μάθημα από αυτήν την σχέση, την τραυματική ή τη σχέση που τελείωσε τραυματικά, παρά να μα μένει το πάθημα και να μα μένει το τραύμα το οποίο να μα επηρεάζει αρνητικά και στο υπόλοιπο τη ζωή μα. Το παιδί από το Instagram το είχα μπλοκ τρει μήνε. Στου οποίου τρει μήνε δεν βοήθησα τον εαυτό μου να το ξεπεράσει και καθημερινά έβρισκα τρόπο να δω τι κάνει με τη ζωή του. Όταν έχουμε κόλλημα, όταν έχουμε μονή, ειδικά με μία σχέση ερωτική η οποία δεν ολοκληρώθηκε και είναι πλατωνική όπω γράφει, δεν μπορούμε από μόνοι μα να την ξεπεράσουμε. Πρέπει να πάμε σε ψυχολόγο. Πρέπει να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Δεν μπορούμε να γίνουμε ψυχολόγο του εαυτού μα όταν έχουμε τέτοιου είδου θέματα. Το κόλλημα σε μια ερωτική σχέση είναι σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα. Γιατί συνδέεται με τι πρώιμε εμπειρίε που έχει ο κάθε άνθρωπο συνδεσιμότητα με τους γονείς του γονεί του, του φροντιστέ του κτλ. Δεν, γι' αυτό τον λόγο δεν κολλούν όλοι οι άνθρωποι στι ερωτικέ σχέσει και έχει ανθρώπου οι οποίοι μπορούν πιο εύκολα να ξεπεράσουν ένα χωρισμό, να ξεπεράσουν μια απογοήτευση και να μην, και να μην μένουν μονικά εκεί. Δεν ξέρω τι συνέβη και στη δική σου περίπτωση, δεν μπορώ να γνωρίζω, αλλά συνήθω παιδιά τα οποία έχουν τραύματα εγκατάλειψη και φοβίε εγκατάλειψη από μωρά, Μεγαλώνοντα, μπορεί να εξελιχθούν σε ενήλικε οι οποίοι να προσκολούνται μονικά σε ανθρώπου που του απορρίπτουν. Με άλλα λόγια, ο έρωτα μετατράπηκε σε μονή, κάτι το οποίο συχαινόμουν διότι αισθανόμουν τρελή. Δεν είναι τρελός κάποιο ο οποίο έχει αιμονή με έναν άνθρωπο που τον έχει απορρίψει ερωτικά. Δεν είναι τρελό. Δεν είναι θέμα τρέλα σε αυτό το πράγμα. Είναι θέμα ευαισθησία. Είναι θέμα. Δυσκολία ψυχολογική, την οποία αν πάμε στο ψυχολόγο θα βοηθηθούμε να την ξεπεράσουμε, χωρί να σημαίνει ότι είμαστε τρελοί. Έτσι λοιπόν, όπω ανέφερα πιο πριν, είχε περάσει δύσκολη παιδική ηλικία αυτό ο μουσικό και είχε κατάθλιψη. Οπότε πάντα αισθανόμουν όταν δεν είναι καλά και πάντα φοβόμουν να έχει πάθει κάτι. Δεν μα νοιάζει αν αυτό είχε δύσκολη παιδική ηλικία και είχε κατάθλιψη, δεν το ξέρουμε και σίγουρα ότι συνέβηκε. Εδώ δεν σου είχε πει πω έχει φιλενάδα. Πώ είσαι σίγουρη ότι σου είχε πει για την παιδική του ηλικία πράγματα που όντω συνέβησαν. Πρώτον. Δεύτερον, θα κάθεσαι να νοιάζεσαι και να σκέφτεσαι για την ψυχολογική κατάσταση του βλάκα, ο οποίο σε κοροϊδεύσε τόσο καιρό και σένα και τη φιλενάδα του, αντί να σκέφτεσαι για τη δική σου ψυχολογική κατάσταση. Έτσι λοιπόν μια μέρα, και αφού ήξερα ότι είχε χωρίσει, πώ ήξερε ότι είχε χωρίσει έφυγε τη φωτογραφία από το WhatsApp, δεν σημαίνει κιόλα ότι χώρισε. Δεν ξέρω πώ σου, σου το είχε πει, ποιο σου το είχε εγγυηθεί άνθρωπο που είσαι σε άλλη χώρα και μόνο η επικοινωνία που έχει μαζί του είναι μέσω διαδικτύου. Αποφάσισα να το ξεμπλοκάρω και να δω τι κάνει και αν είναι καλά. Με αυτά και με εκείνα αρχίσαμε να μιλάμε, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Και μπαμ, ξανά το ίδιο παραμύθι, αυτή τη φορά πιο τραβηγμένο. Ήθελε τα κέπαθε τα κόρη. Ήθελε τα και πάθε τα, έτσι λέμε στην Κύπρο. Τραβούσε το οργανισμό σου. Φου σου δείξει μια φορά το έργο. πρέπει να το δείξει και δεύτερη και τρίτη. Ξαναείπε ότι θέλει να με δει και αυτή την φορά αποφασίσαμε ότι και οι δυο θα κλείσουμε εισιτήρια και θα βρεθούμε σε μια πόλη που βολεύει και του δύο. Μην κλείνετε εισιτήρια και μη σηκώνεστε να πάτε να δείτε κανένα αγκόμενο, καμία αγκόμενα σε, σε άλλη χώρα, σε άλλη πόλη. Αν κάποιο θέλει όντω να σα γνωρίσει θα σηκωθεί να έρθει να σα γνωρίσει. Πόσοι άνθρωποι βάζουν για τη ζωή του και την ασφάλεια του σε κίνδυνο πηγαίνοντα σε ξένε χώρε να γνωρίσουν ανθρώπου του οποίου έχουν δει από το διαδίκτυο και δεν ξέρουν πότε κρατάει σκούφια του και τι είδου άνθρωποι είναι. Πολύ επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Κλείσαμε τα εισιτήρια, τα ξενοδοχεία, του είπα να μου στείλει τα εισιτήρια κλπ. για να σιγουρευτώ και όντω τα είχε κλείσει. Μια μέρα πριν το ταξίδι μας μου έστειλε μήνυμα και μου είπε να το αναβάλουμε για το επόμενο Σαββατοκύριακο, διότι του ζήτησα να τραγουδήσει σε μια συναυλία, μάλιστα, μια μέρα πριν από το ταξίδι. Ναι, και εκείνη την ώρα τελευταία στιγμή θυμήθηκαν το σπουδαίο τραγουδιστή να τον πάρω στη συναυλία, πιστέψαν. Συνέχισε λέγοντα ότι κατανοεί ότι μπορεί να έχω νεύρα, α είναι και κατανοητικό ο χρυσό μου, και ότι δεν θέλει να τον κάνω μπλοκ. Μα να μου έχει και πετήσει να μην τον κάνει μπλοκ, και καταλαβαίνει ότι μπορεί να μου πάρει καιρό για να του ξαναμιλήσω πάλι. Ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Πάρα πολύ καλά τι έκανε. Αυτό έπρεπε να πάρει μια απόφαση εκείνη τη μέρα. Να πουλήσει εσένα ή να πουλήσει την οποιαδήποτε άλλη με τι οποιασδήποτε άλλε με τι οποίε τραβιέται. Και αποφάσισε να πουλήσει εσένα. Εγώ δεν δέχτηκα να με το ταξίδι για άλλη φορά. Μπράβο, καλά έκανε. Και του είπα να κυρώσουμε τα εισιτήρια, του είπα επίσης ότι θεώρησε ότι όλο αυτό είναι disrespectful και του ευχήθηκα καλή συνέχεια. Ναι, είναι disrespectful, disrespectful, respectful είναι το σεβαστικό, είναι μη σεβαστικό αυτό το πράγμα. Ευτυχώς που το κατάλαβες έστω και τώρα. Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ηλίθια, πονάει η καρδιά μου και αισθάνομαι ότι αυτό το άτομο δεν με χτίμησε ποτέ, δεν με αισθάνθηκε ποτέ. Ηλίθια δεν είσαι, ευάλωτη είσαι ότι είναι συστηματικά, ηλίθια δεν είσαι. Και όταν είμαστε ερωτευμένοι και όταν είμαστε κολλημένοι, η νοημοσύνη μας πέφτει. Δεν είμαστε ηλίθιοι ούτω ή άλλως, δεν έχει χαμηλό IQ, χαμηλό δίχτυ γνωστικής νοημοσύνης, δεν είσαι βλάκας. Απλώς όλοι όταν είμαστε ερωτευμένοι και κολλημένοι, χαζεύουμε πάνω στα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σχέση μας λοιπά, Ή με την φαντασιακή μας σχέση. Ειλικρινά χρειάζομαι βοήθεια να μου πείτε πώς να το ξεπεράσω όλο αυτό, γιατί κουράστηκα να κλαίω και να νομίζει ο κόσμος ότι είναι οκ okay να εμφανίζονται στη ζωή μας και να μας την κάνουν άνω κάτω. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας, συγγνώμη για το μεγάλο μήνυμα. Λοιπόν, αυτό που λες α, μου θυμίζει κάτι που είχαμε πει στην παρουσίαση του βιβλίου στη Θεσσαλονίκη που κάναμε μαζί με την Ασημίνα την Κουλουκούρη της συνάδελφο. Σε κάποια φάση, όταν μιλούσαμε για τον ghosting, δηλαδή τον εξαφανίζεσαι χωρίς, την εξαφάνιση χωρί εξηγήσει, είχα πει εκείνη την ώρα αυθόρμητα και μου άρεσε αυτό που είπα και θα το πω και τώρα, θα το παραλάβω, ότι τον ghosting είναι σαν το hit and run. Hit and run, δηλαδή hit and run σημαίνει να, σε, να χτυπήσεις κάποιον με το αυτοκίνητο και να σηκωθεί να φύγει, να τον αφήσει εκεί τραυματισμένο, στην άκρη του δρόμου. Δηλαδή μπαίνει στη ζωή του άλλου σαν το σύφουνα και εξαφανίζεσαι αφήνοντας πίσω σου συντρίμια. Αυτό είναι εσχρό είναι όντω ε, έλλειψη σεβασμού προ τον άλλον άνθρωπο και είναι κακοποιητική πράξη. Είναι ψυχική βία. Γι' αυτό και στο βιβλίο μου Ψυχολογικό Πόλεμο υπάρχει κεφάλαιο για τον κόστηνγκ. Γιατί τον κόστηνγκ είναι ένα από τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου. Έχουμε και update. Γεια σα, κυρία Θέκλα. Αρχικά σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σα και επί τη ευκαιρία σα εύχομαι καλή χρονιά και τα καλύτερα. Καλή χρονιά, αγάπη. Μην δε πέρσι το στήλε στο Μπέλ, φέτο γίνεται vlog. Σα έχω ένα μικρό update μετά από τέσσερις μήνε από το συμβάν, μου έστειλε μήνυμα στο Instagram, μάλιστα. θράσος. Μου είπε αν μπορούμε να μιλήσουμε, το ρώτησα τι θέλει. Μου μιλήσαμε λίγο και εγώ αμέσω το ρώτησα αν ο πραγματικό λόγο ήταν όντω το κόνσερτ και μου είπε yes, but looking back at it, it was not worth. It was not worth it at all if it means losing you του είπε όντω ο πραγματικό λόγο για τον οποίο ακύρωσε το ταξίδι του, του η συναυλία και του λέει, τη λέει ναι, αλλά τώρα που το ξανακοιτάω πίσω ε, δεν άξιζε καθόλου αυτό το πράγμα ε, ε, εάν σημαίνει ότι θα σε έχανε. Δηλαδή από κόμη, έχει ακόμη έχει μέσα στο μυαλό του, μπορεί να μην σε έχασε. Εγώ όλο αυτό το θεώρησα μπουρδε. Επίση είναι, βεβαίω είναι μπουρδε. Μπουρδε. Επίση είδα ένα story του με μια κοπέλα και το απάντησε ότι χάρηκα πολύ που τα ξαναείπαμε. Ωστόσο δεν θα ήθελα να ξαναμιλήσουμε, διότι σπαταλάμε ο ένας το χρόνο του άλλου. Εσύ σπαταλάς το δικό σου, γι' αυτό δεν μας νοιάζει. Η απάντηση μου δεν του άρεσε και μου είπε πως είναι εμφανές ότι πληγώθηκα και ότι το κατανοεί μάνα μου ρε, είναι τόσο μεγαλόκορδος αυτός ο Γεμπρεμιέ, αυτός ο ερωτεύσιμος άνδρας που κατανοεί ότι σε έχεις πληγωθεί επειδή σε έχει απορρίψει αυτός ο άνδρας. Και ότι Ωστόσο, πιστεύει πως δεν έχω υπομονή και ότι αισθάνεται ότι πρέπει να τα πούμε από κοντά. Ναι, δεν έχει υπομονή. Υπομονή γαϊδούρα έχει, τεράστια υπομονή έχει. Αυτό είναι το πρόβλημα, Σου, και ότι δεν έχει υπομονή. Του είπα να τα πούμε από κοντά, του είπα τι να πούμε από κοντά, εφόσον έχει κοπέλα. Και συνέχισα λέγοντα ότι δεν βρίσκομαι σε πολύ stable, πολύ σταθερή κατάσταση στη ζωή μου και ότι θα προτιμούσα να με αφήσει ήσυχη. Διάβασε το μήνυμα και δεν απάντησε. Σιγά να μην απαντούσε. Σιγά να μην απαντούσε σε ένα τέτοιο πίνημα στο οποίο τον έφερνε αντιμέτωπο με τα συναισθήματα σου και τον έφερνε αντιμέτωπο με το γεγονό ότι είσαι πραγματικό πρόσωπο και όχι παιχνίδι. Το πρόβλημα μου, κυρία Θέκλα, είναι ότι εγώ μετά από αυτή την εμπειρία είδα πολλά αρνητικά στοιχεία που έχω στο χαρακτήρα μου. Κατάλαβα ότι είμαι κλειστό άνθρωπο, δεν ανοίγομαι εύκολα και όταν πιστεύω σε κάποιον ή σε κάτι που δεν βγαίνει έτσι όπω ήλπιζα, με πάρα πολύ εύκολα και απομονώνομαι από του πάντε. Επίση, παρατήρησε ότι δεν συγχωρώ εύκολα, ίσω και καθόλου, και ότι ίσω είμαι και ο λίγο μωρό. Σα ευχαριστώ πολύ. Όχι. Συγχωρεί πάρα πολύ εύκολα. Αυτό έχω να σου πω. Όχι, δεν συγχωρεί εύκολα. Συγχωρεί πάρα πολύ εύκολα. Και ξεχνά πολύ εύκολα το τι σου έχει κάνει ο άλλο. Δίνει πολλέ ευκαιρίε. Δεν είναι ότι δεν δίνει λίγε ευκαιρίε, δίνει πολλέ ευκαιρίε. Τι να συγχωρήσει κόρη στον άλλον ο οποίο σε εκμεταλλεύεται και σε κοροϊδεύει, τι να συγχωρέσει. Τι να συγχωρέσει στο βλάκα τότε που σου είναι 17 ετών, ο οποίο σου είπε μετά από πόσου μήνε ότι σε χωρίζει γιατί δεν τον βοήθησε να ξεπεράσει την πρώην του. Τι να πει σε τέτοια ανθρωπάκια με. Με, με, τόσο φουσκωμένη ιδέα για τον εαυτό τους με αίσθημα κυριότητα, sense of entitlement, ότι αυτή είναι και κανείς άλλο. Σταματάτε! Σοβαρό μιλάω. Και δεν το λέω μόνο σε εσένα, το λέω και σε άνδρες. Δεν το λέω μόνο για, τις, για τους άνδρες ε, που είναι παίχτες. Μιλώ και για τις γυναίκες που είναι παίχτες. Σταματάτε να δίνετε αξία σε ανθρώπους που δεν σας σέβονται. Σταματάτε να ταΐζετε το αρρωστημένο εγώ του κάθε νάρκη σου, ο οποίος θέλει να έχει πολλούς θαυμαστές ή πολλές θαυμάστριες. Σταματάτε, σεβαστείτε τον εαυτό σας. Πραγματικά, όπως το είπες πολύ ωραία, είναι disrespectful αυτή η στάση, αλλά δεν μπορούμε να απαιτήσουμε να μας σέβονται οι άλλοι αν δεν σεβόμαστε πρώτα εμείς τον εαυτό μας. Που όταν βλέπουμε τα πρώτα σημάδια ότι ο άλλος είναι μαλάκας, το να συχτηρίζουμε και τελείωσε. Δεν θα χάσεις τίποτα αν κάποιον ο είναι πιο παλιό χαρακτήρα. Εάν όμως το συγχωρέσεις μπορεί να χάσεις πολλά. Λοιπόν, έχεις θέματα όντω. δεν θεωρώ ότι είσαι τρελή, δεν θεωρώ ότι έχεις σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, θεωρώ όμως ότι λόγω αυτών των δύο τουλάχιστον τραυματικών εμπειριών που έχεις μοιραστεί μαζί μας, τι σχέσεις που είχε στα 17 με εκείνο το παλιό παιδό που σε χώρισε και σου είπε ότι δεν τον έχει βοηθήσει να ξεπεράσει την πρώην του, και αυτή τώρα τη πλατωνική παλιοκατάσταση, η γνώμη μου είναι να κάνει ψυχοθεραπεία για να μπορέσει να ξεπεράσει αυτά τα δύο βαθιά ψυχικά τραύματα. Μωρόν δεν είσαι, είσαι καλό άνθρωπο, νομίζω ότι είσαι και υπερβολικά καλό συνάτη, σε, σε βαθμό που να γίνεσαι και people pleaser. Δε το βίντεο που έχουμε κάνει για το people pleasing και τους people pleasers. Και το μόνο που θα σε βοηθήσει τώρα να σταθεί τα πόδια σου, να, να ξεπεράσει αυτέ τι τραυματικέ εμπειρίε, να αγαπήσει τον εαυτό σου και να τον προστατεύσει, είναι η ψυχοθεραπεία. Βρε έναν ψυχολόγο α, που να ταιριάζεται, μια, ψυχο, ε, μια ή έναν ψυχολόγο που να ταιριάζεται και δώσε αυτό το μεγάλο δώρο στον εαυτό σου, το δώρο τη ψυχοθεραπεία. Έχει την αγάπη όλων μα. Καλημέρα.